Εδώ βρισκόμαστε στο παρεκκλήσιο του Κάτω Χάλικα που ονομάζεται Παναγία Υποταμούσα, λόγω του ότι η εικόνα της Παναγίας μας που είχαμε εδώ βρέθηκε στον παρακείμενο ποταμό. Γι' αυτό και ακριβώς ονομάστηκε Ποταμούσα και εορτάζει σήμερα στις 15 Αυγούστου, όπως όλες οι Παναγίες σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε πολλά ονόματα, όπως γνωρίζουμε, που έχει δοθεί στην Παναγία, είτε από τον τόπο που βρέθηκε, είτε για κάποιο θαύμα που έκανε η Παναγία μας, κάποια θαυματουργή εικόνα. Έτσι και εμείς εδώ στο Χάλικα έχουμε την Παναγία, την Ποταμούσα, που είναι πολύ θαυματουργή. Και παλαιότερα πολλοί άνθρωποι από το διπλανό όμορο νοσοκομείο μας ερχόντουσαν εδώ για να την παρακαλέσουν να βρουν γιατριά, και ιδιαίτερα οι γυναίκες που ήθελαν να αποκτήσουν κάποιο παιδάκι. Και έχουμε και στα χρόνια μας, όσο είμαι εγώ εδώ στο Χάλικα, έχουμε 3-4 τέτοιες περιπτώσεις όπου γυναίκες οι οποίες δεν εντεκνοποιούσαν ήρθαν εδώ στην Παναγία μας, προσευχήθηκαν και μετά από λίγο καιρό απέκτησαν το παιδάκι τους. Γιορτάζουμε στις 15 Αυγούστου αλλά και τα 9 μέρα της Παναγίας μας στις 23 Αυγούστου και γίνεται, παλαιότερα γινόταν βέβαια πιο μεγάλο πανηγύρι, ερχόταν εδώ όλος ο Χάλικας, κατέβαινε εδώ και από τον Πάνω Χάλικα και από το Μεσαίο αλλά και από τη Μυτιλήνη, και συνεχίζεται αυτή η παράδοση την ημέρα της Παναγίας μας να γίνεται εδώ το πανηγύρι της Παναγίας μας στον Κάτω Χάλικα. Και είναι ένα ιδιαίτερο όνομα που έχουμε εδώ στη Μυτιλήνη, όπως είναι η Παναγία της Πέτρας, όπως είναι η Παναγία Αγία Σιών στην Αγιάσο, όπως είναι η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα, όπως είναι η Παναγία στο Απελί.
εδώ το νησί μας έχει πάρα πολλά και εξοκλήσια και ενορίες που είναι αφιερωμένες στην Παναγία μας. Έχουμε τα δύο μεγάλα προσκυνήματα, της Αγιάσου και της Πέτρας, όπου η Παναγία μας έτσι στις δύο μεριές του νησιού μας φυλάει. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι το νησί μας είναι Παναγίος και Παστό, το σκεπάζει δηλαδή η Παναγία μας μαζί με όλες τις άλλες χάρες που έχουμε, το Ταξιάρ, το Αγίου Θεοδό, το Αγίου Γνατίου. Η Παναγία μας βεβαίως ιδιαιτέρως. Και εδώ οι Λέσβοι την ευλαβούμαστε πάρα πολύ, γι' αυτό έχουμε και είπαμε πολλά, όπως είναι η Παναγία Τρουλωτή, η Παναγία ας πούμε, η Φανερωμένη που είναι εκεί προς το κάστρο μεριά, είναι η Παναγία η Πανάχραντος στη Σικούντα και αλλού βέβαια, παντού εδώ στο νησί μας υπάρχει η χάρη της Παναγίας μας.